Ρωτήσω για την Ελένη Μενεγάκη. Όταν έχει να κάνει κάτι με την Ελένη και το τηλεοπτικό της μέλλον, αν κάποιος πει ότι περιμένει κάτι, δεν ξέρει τι του γίνεται. Όταν έχουμε να κάνουμε με την Ελένη Μενεγάκη, κανείς δεν ξέρει, μα κανένας, κανένας, ουδής. Φαντάζομαι ξέρει μόνο ο άντρας της, τα δικά της θέλω και τις σκέψεις της. Το περίμενες εσύ? Με την Ελένη, expect the unexpected. Δεν περιμένεις ποτέ τίποτα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο δικό της το μυαλό. Λειτουργεί πάντα με γνώμονα το δικό της καλό. Οπότε εμείς είμαστε πάρα πολύ εκτός από το δικό της σκεπτικό για να πούμε τι περιμένουμε. Εσύ που είχες πάει καλεσμένη πρόσφατα, πώς είχες δει το κλίμα, πώς ήταν η χημεία, εκείνη πώς ήταν? Όποτε πηγαίνω στην Ελένη καλεσμένη, είναι η ίδια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έχει πάντα πολύ ωραία διάθεση. Είναι πάντα απέναντί μου πολύ θετικά προσκύμενα. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σε αφήσει να πιστέψεις κάτι. Είναι το δυσκολότερο αφεντικό? Δεν θα σε απαντήσω. Γιατί? Η ίδια το είπε. Άμα το λέει ίδιο. Τι θα κάνετε του χρόνου? Α, καλά. Είναι η ώρα που φεύγω. Δεν πρόκειται ποτέ να πω εγώ προσωπικά, εγώ να ανακοινώσω κάτι για το δικό μου τηλεοπτικό μέλλον. Όταν αυτό προκύψει, όταν είναι κάτι σίγουρο, θα ανακοινωθεί από το κανάλι. Σίγουρα θέλω να κάνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν, με γεμίζουν και χαίρομαι που μπορώ και επιλέγω πράγματα για που μου αρέσουν. Και δεν κάνω συνεργασίες γιατί αναγκάζομαι να τις κάνω. Θα ήθελες να κάνεις κάτι μαζί με το φίλο σου τον Κώστα? Το Ζουρό. Κάτι θα έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, πάρα πολύ καλός. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά και το στήσιμο της εκπομπής, που για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να δω τώρα πόσο ομάδα είμαστε και ας σκεφτόμαστε το ίδιο. Στην ερώτηση που της έκανε ο Πάνος, δεν ήταν? Αν είναι η Ελένη Μενεγάκη το δυσκολότερο αφεντικό που είπε, το σκέφτηκε λίγο και μετά λέει δεν θα σου απαντήσω. Εντάξει. Σκεφτήκαμε όλοι το ίδιο, ότι μήπως είχε κάποιον άλλον δυσκολότερο. Βεβαία. Πήγε το εκεί το μυαλό σας. Είμαστε ομάδα. Σκεφτήκαμε όλοι το ίδιο. Όχι απλά. Ήταν τύπου. Κάτσε λίγο να θυμηθώ, να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν μου. Εγώ αισθάνθηκα ξεκάθαρα. Αισθάνθηκα ξεκάθαρα ότι μπορεί να ήταν μια δήλωση που την έκανε για τον εαυτό της η Ελένη Μενεγάκη. Αλλά από τον τρόπο που εκφράστηκε η Νάνση, αισθάνθηκα ότι έχει περάσει και χειρότερα. Ή ότι δεν ήθελε, ρε παιδί μου, να επιβεβαιώσει. Άλλο να το λέει για τον εαυτό του κάποιο ή με το δυσκολότερο αφεντικό, και άλλο να βγει παλαιό στην εργάτη και να το επιβεβαιώσει. Αυτό πιστεύω. Αν το πήρε έτσι, ότι μπορεί να το φάουλ. Αν επιβεβαίωσε την Ελένη. Ναι, αλλά όχι, όχι. Και εγώ το σκέφτηκα, ότι προφανώ σκέφτηκε κάποιο ονόματα. Σου λέει. Δηλαδή μπορεί να το έκανε και αυτό, από αυτό που λέμε. I'm running a list. Αρχίζει και μετά λε. Face, κορδά, όχι. Είναι και πάρα πολύ φίλη, έχουν πολύ καλέ σχέσει. Απ' την άλλη όμω. Ίσως μπορούσε να είναι δύσκολη στη δουλειά, λίγο ξέρεις, πιο αυστηρή, αλλά παιδική, δεν νομίζω. Yeah. Μετά κάνεις λίγο. Σπυροπούλου. Όχι, Σπυροπούλου που έχει. Που είχαν βγει όμως. Είχαν βγει κάποιες. Κάποιες φήμες είχαν βγει. Νομίζω ότι δεν είναι κρυβό. Σκέψεις κάνατε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπράβο. Βρε, δεν τρέπεστε λίγο όλοι εδώ πέρα, έτσι. Κατευθείαν το κάνει ένα. Καλησπέρα, εσύ. Άντε τώρα, θα το πω εγώ. Γι' αυτό, Νάνση, να απαντάς, γιατί δεν βγάλουμε σενάρια. Να λες ονοματεπώνυμα, γιατί εργαζόμαστε και κάνουμε φωτογραφίζουμε και εμείς ανθρώπους που θέλουμε. Εσύ φταίς, άμα πια δηλαδή. Εμένα πήγε κατευθείαν, η αλήθεια είναι. Ψέματα να μην σας πω. Χωρίς να το θέλω, πήγε κατευθείαν στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γιατί έχουν γίνει δηλώσεις για κανένα άλλο λόγο. Δεν ξέρω καθόλου τι συνεργάτη είναι και πόσο έχουν κάνει μεταξύ του. Και δεν σημαίνει να ξέρει ότι ένα αφεντικό το οποίο είναι δύσκολο δεν είναι καλό. Καμία σχέση. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό που είπε η Ελένη Μενεγάκη. Και αλλιώ το είπε η Ελένη Μενεγάκη για τον εαυτό τη. Και αλλιώ τώρα κάνουμε αποκρυπτογράφηση εμεί στα λόγια τη Νάνση. Αλλά τι να κάνουμε. Και η ίδια και η Ελένη Μενεγάκη κάνουν συνεργασίε μόνο που θέλουν και δεν έχουν ανάγκη να κάνουν με το ζόρι συνεργασίε. Εγώ είδα και ένα κοινό δηλαδή. Καταλαβες. Εγώ επειδή μιλάμε για συνεργασίες τώρα, να πάω και σε αυτό που είπε, γιατί και αυτό έχει την ερμηνεία του. Έτσι. Χαίρεται που είναι πλέον σε μια στιγμή της ζωής της που μπορεί να επιλέξει τις συνεργασίες της. Και έρχομαι και ρωτώ, όλοι δεν επιλέγουμε συνεργασίες, όλοι δεν είναι σε θέση να επιλέξουμε. Όχι, όχι. Τι λες καλή αυτό, ειδικά στην αρχή της καριέρας. Η ανάγκη βέβαια, τι που σε στέλνει και σε πάει. Όχι, εγώ πάλι έκανα τη σκέψη. Πού αναγκάστηκες να δουλέψεις που δεν ήθελες και πήγες επειδή είχες μια αλφα ανάγκη. Κάνεις εσύ τη σκέψη και.
μου έρχεται εμένα, με το που κάνεις, κατευθείαν μου έρχεται. Τι έκπομπη πιέστηκες τόσο πολύ που τελικά δεν ήθελες να πας. Και συγγνώμη, όμως... αναφέρεται ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Στην πρώτη της εκπομπή θέλω να πω, ας μην, πάρουμε, ας μην το θεωρήσουμε δεδομένο μόνο για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι στην αρχή της καριέρας σου αναγκάζεσαι πολλές φορές να δουλέψεις με παρουσιαστές ή με ανθρώπους, τέλος πάντων και πίσω από τις κάμερες, που δεν είναι το καλύτερο. Νάνση Παραδεισανού, τηλεοπτικές εκπομπές. Θα μιλήσω για Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουν και εγώ παρούσα σε κάποιες συνεργασίες της. Δεν νομίζω να αναφέρεται στις συνεργασίες της. Ναι, ότι μπορεί, παιδί μου. Την έχει ευχαριστήσει και τους ανθρώπους που έχει ξεκινήσει από πάνω. Στη Θεσσαλονίκη πάλι με τη Φέη δεν ήταν. Και με τη Φέη ήταν και με τον Τάσο Ριζόπουλο που ήταν από τους πρώτους που την έβγαλαν προς τα έξω. Και γενικότερα έχει πολύ καλές σχέσεις. Με την Ελένη Τσολάκη. Ας αφήσουμε εκεί πέρα το κομμάτι. Πάμε στο σήμερα, σε αυτό που λες. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να συνεργάζονται με ανθρώπους γιατί τρώμε ψωμάκι. Για δουλειά κάνουμε. Δεν είναι διασκέδαση. Μα δεν είναι, παιδιά. Προφανώς και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά φέτος, δεν το συζητάμε. Καμία σχέση, καλύτερα μιλάμε για μας. Επειδή είναι δουλειά και είναι θέμα επιβίωσης, θα πεις και ναι σε κάποια πράγματα που μπορεί να μην θέλεις. Δεν θα αφήσουμε ήσυχη την κοπέλα. Άντετε τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν περίμενε ότι θα βγουν όλα αυτά από αυτή τη συνέντευξη. Δύο προτάσεις, 20 ερμηνείες. Είναι και πανέμορφη. Το μυαλό μας τρέχει πολύ μακριά. Όμορφη, φτού φτού, κουκλάρα, τα φιλιά μας.